Γίνεται η σέντρα. Η μπάλα τελικά είναι στα δίχτυα. Θα πρέπει να είναι ο Μπότσεκ ο παίχτης που σκοράει. Θα δούμε τη φάση αυτής. Στο ένατο λεπτό του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ προηγείται. Και βλέπετε βέβαια τι γίνεται εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 στο 9 του πρώτου μέρους. Ζαγοράκης το εκτελεί εντυπωσιακά, το Χουρκλου διώχνει κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Η παράλληλη σέντρα. Προσπάθησε τη γύρω στην κεφαλιά ο Ζαφυρίου. Γίνεται ένα σούτ εντυπωσιακά, το Χουρκλου διώχνει κόρνερ, ένα μακρινό σούτ. Οι γηπεδούχοι που επιμένουν, η παράλληλη σέντρα. Είναι το 2-0. Ο Μπότσεκ και πάλι είναι ο σκόρερ, ο οποίος τρέχει στη θύρα 4. Είναι το 32 του πρώτου μέρους. Ξαναβλέπετε τον γκολ, ευνηδιάστηκε η άμυνα του Ολυμπιακού στη φάση αυτή. Και πάω ο Ολυμπιακός 2-0. Με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, όπως βλέπετε, να πανηγυρίσουν έξαλα το δεύτερο γκολ που πέτυχε η ομάδα τους. Ο Καραπιάλης, ο Αλεξανδρής, ο Μιχόπουλος θα μπλοκάρει στο 45. Κίτρινη κάρτα στον Κώστα Λαγωνίδη. Δεύτερη κίτρινη κάρτα που αποβάλλεται δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Ο ΠΑΟΚ μένει με 10 παίχτες. Η μπάλα παίρνει ύψος. Ο Καπετανόπουλος το σούτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ, είναι το 3-0. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 3-0 στο 6ο λεπτό του δευτερόλεπτου. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-0.